Είναι πολύ χαρά και ευλογία Σάββατο βράδυ που έχετε τόσες υποχρεώσεις να αφιερώνετε χρόνο για να πάρετε μαθήματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Είναι καλό στοιχείο. Σεβασμιότατε. Και βλέπετε ότι δεν υπάρχει ο χώρος και δόξα τω Θεώ η δική σας παρουσία μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Δεν χρειάζονται να πούμε περισσότερα, θα έχουμε και τη χαρά και αύριο να σας απολαύσουμε και ως λειτουργό. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία ερώτηση που πιστεύω σας ενδιαφέρει και εσάς. Αύριο ξημερώνει η μέρα του Κυρίου μας, η μεγαλύτερη μέρα, η μία των Σαββάτων, η εορτή των εορτών και η πανήγυρη των πανηγύριων. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ετοιμαστούμε για τη Θεία Λειτουργία είναι να μας πει απλά, αλλά θεολογικά και πατερικά, ο Σεβασμιότατος, τι είναι αυτή η Θεία Λειτουργία και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά που θα ακούσουμε σήμερα, αν τα γράψουμε ανεξίτηλα στο νου και στην καρδιά μας, θα μάθουμε μια για πάντα πώς πρέπει να εκκλησιαζόμαστε. Θέλετε να ασχοληθούμε με αυτό το ερώτημα? Ωραία. Και ξέρετε, ο χρόνος είναι δικός μας. Μέχρι το πρωί εδώ θα είμαστε Σεβασμιότατος, θα λειτουργήσουμε, θα ξαναπούμε τα δικά μας και η ζωή συνεχίζεται. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την πνευματική όρεξη που έχετε. Και όταν κάποιος έχει όρεξη για φαγητό, αυτό είναι δείγμα ότι πάει καλά η υγεία του. Δηλαδή εδώ από πνευματικότητα πάτε καλά. Και δείγμα αυτό, ένα από τα δείγματα είναι ότι έχετε επιθυμία να ακούτε το Λόγο του Θεού. Φτάνει το κήρυγμα που κάναμε πάνω. Τώρα δεν ξέρω, δεύτερο τραπέζι είναι... Το δεύτερο τραπέζι δεν έχω μαγειρέψει για δεύτερο φαγητό. Και όταν έχετε μία δεύτερη αυτή, βγάλαμε από το ψυγείο, ό,τι έχει το ψυγείο. Εγώ πρόχειρα πράγματα θα πω. Δεν ξέρω αν έχετε κανένα ερώτημα. Ο πατήρ Ματθαίος που είναι ο ποιμήν εδώ, γιατί παρακαλώ να κάνω μια παρέκβαση και να πω, όχι άσχετη με το θέμα, με τη Θεία Λειτουργία, εγώ δεν πιστεύω στο δεσπότη. Εγώ είμαι δεσπότης. Πιστεύω στον ιερέα. Ο ιερεύς είναι ο ποιμήν. Η Μητρόπολη στην οποία είμαι έχει 150 χωριά. Τώρα δεν προλαβαίνω ούτε ένα τρία χρόνια να τα επισκεφτώ. Ξέρει ο πατήρ Θεόκλητος που είναι Γορτίνιος. Δεν επισκέφτεται. Ο παπάς που είναι εκεί, αυτός είναι ο ποιμήν. Λοιπόν, έχετε καλό ποιμένα εδώ, τον πατέρα Ματθαίο, που φροντίζει για το ποιμιό του. Φροντίζει επί αυτού, επί ζημία ατομική και η οικογένεια σου, όμως φροντίζει κατά πρώτο λόγο για την οικογένειά του. Και μου είπε να πω για τη λειτουργία. Δεν ξέρω μήπως έχετε άλλη προτίμηση, να έχει κανένα άλλο θέμα. Ναι, ναι. Ξέρετε, ο λαός μας είναι λειτουργικός. Μας κράτησε η Θεία Λειτουργία στη σκλαβιά. Και τα κηρύγματα στη Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε αγαπητά. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι δικό σας έργο η Θεία Λειτουργία. Θα πρέπει να το ξέρετε, αλλά να το πω, ότι μόνος του ο παπάς δεν μπορεί να κάνει Θεία Λειτουργία. Μόνος του. Μπορεί να κάνει μόνος του ευχέλαιο, εσπερινό, παράκληση, άλλη ακολουθία, δηλαδή. Αλλά μόνος του Θεία Λειτουργία δεν επιτρέπεται να κάνει. Και γιατί, γι' αυτό και λέγεται λειτουργία, γιατί είναι έργο του λαού. Ο λαός στην αρχαία έκφραση λέγεται λίτος, λίτος, το λί εψιλον γιώτα περισπωμένη. Και η Θεία Λειτουργία είναι έργον του λίτος, λειτουργία. Καταλάβετε γιατί λέγεται λειτουργία? Γιατί είναι έργον του λαού. Εάν δεν υπάρχει μια γιαγιά να αντιπροσωπεύει το λαό, κάποτε ήμουν καλός και είχα την αυτή, έκανα και εγώ κάθε μέρα Θεία Λειτουργία, κάθε μέρα. Όταν έγινε δεσπότης, τα χάσα αυτά. Γιατί περιμένει ο κύριος Νομάρχης και ο κύριος Υπουργός.
που δεν ξέρετε ούτε, δεν ξέρει ο υπουργός ούτε πώς κάθεται. Έρχεται διπλοπόδι το πόδι, πουφ το τσιγάρο, τον πιάνεις από το αυτή να τον πετάξει έξω. Λοιπόν, έχω λοιπόν μεγάλη δουλειά να κάνω και δεν έχω χρόνο για Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, τι θα έλεγα, ναι, μου είπε ένας αγιορείτης, που τον έχω χάσει τώρα, ούτε τον είδα, επικοινωνούσα. Ρωμίο, ήταν από την Αγγλία και μίλαγε σπασμένα ελληνικά. Ρωμίο, ένα μικρό παιδάκι βαπτισμένο να είναι, φτάνει αυτό. Δηλαδή στη Θεία Λειτουργία πρέπει να έχουμε έστω και ένα μικρό παιδάκι βαπτισμένο να αντιπροσωπεύει το λαό. Γιατί ξέρετε, η Θεία Λειτουργία έχει, είναι ένα δράμα. Δεν είναι μια προσευχή πρώτα-πρώτα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Γιατί λέει η άλλη, κάνω την προσευχή σπίτι μου, γιατί να πάω στη Θεία Λειτουργία. Καταλάβατε πού πάει το πράγμα. Άμα πούμε είναι η προσευχή, την προσευχή την κάνουμε και σπίτι μας, γιατί να πάμε στην Εκκλησία. Ναι, κυρία μου, και βέβαια πρέπει να κάνεις προσευχή σπίτι σου. Αλλά σπίτι σου δεν μπορεί να πεις λάβετε, φάγετε, πίγετε εξ αυτού πάντες. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Είναι φαγητό. Είναι τραπέζι. Πρέπει να έχουμε τραπέζι, Αγία Τράπεζα. Και είναι, γίνεται όλη η Θεία Λειτουργία για να βγει μετά ο ιερεύς για να πει με τα φόβου Θεού πίσω σε προσέλθετε. Κοινωνά, είναι Θεία Κοινωνία, είναι φαγητό. Και αυτό το τραπέζι τρώμε με το Θεό. Γινόμεθα ομοτράπεζι Θεού. Ομοτράπεζι Θεού. Και είναι, λέω, ένα δράμα, δράμα. Και στο δράμα, το δράμα παίζεται από πολλούς. Άρα λοιπόν δεν είναι των παπάδων δουλειά η Θεία Λειτουργία του παπά μόνο. Είναι όλων μας. Το δράμα αυτό το παίζουν πολύ. Και άλλοτε να δείτε, άλλοτε μιλάει ο παπάς στο Θεό και εσείς μιλάτε στον παπά. Άλλοτε μιλάει ο παπάς στο λαό και ο λαός μιλάει στο Θεό. Γιατί όταν λέει, ο παπάς λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», μιλάει σε εσάς. Υπέρ, τι να πούμε, τι να προσευχηθούμε στο Θεό. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, καμνόντων, αυτοί που λένε «Αχ, απόκαμα, πλέγια, για απόκαμα». Και αυτοί μπαίνουν. Αυτό είναι το καμνόντων. Απόκαμα, δεν μπορώ άλλο. Τον καμνόντων, εχμαλώτων, εχμαλώτων. Υπήρχαν τότε, ξέρετε όταν λέει εχμαλώτων, το μυαλό μου εγώ πηγαίνει στα σανσέρ. Και είναι μεγαλύτερη εχμαλωσία τώρα. Αυτούς να θυμάστε, να είναι κλεισμένοι. Εκείνη την ώρα μιλάει ο παπάς στο λαό. Και ο λαός τι λέει. Κύριε ελέησον, μιλάει στο Θεό. Δηλαδή ο λαός αξιώνεται μεγαλύτερη τιμή από τον παπά. Ενώ ο παπάς άνθρωπος μιλάει σε άνθρωπο, ο άνθρωπος λαός μιλάει στο Θεό. Κάποτε, επειδή μου έκανε ένα ερώτημα, δεν ξέρω, ο πατήρ Ματθαίος θα έχει διαφορετική γνώμη και ο πατήρ Θεόβλητος, αλλά να μου επιτρέψετε να πούμε, στην Ορθοδοξία είναι, λέμε, πώς να το πω, μιλάμε ελεύθερα. Εγώ έχω διαφορετική γνώμη. Κοιτά, αυτό που λέμε, επειδή λέμε ευχές, υπέρ της άνω, υπέρ. Ο παπάς μιλάει όλο στο λαό και ο λαός στο Θεό, Κύριε ελέησον. Κάπου σταματάει ο παπάς να μιλάει στο λαό και μιλάει στο Θεό. Εκεί που λέει αντιλαγούς όσων ελέησον, μέχρι τώρα μίλαγε ο παπάς στο λαό. Και απότομα λέει αντιλαγούς όσων. Αφού λοιπόν γίνεται στροφή του παπά στο Θεό, πρέπει και ο λαός να μην μιλάει στο Θεό, να μην πει Κύριε ελέησον, αλλά να μιλήσει στον παπά και να πει αμήν. Πιστεύω δηλαδή ότι όταν ο παπάς λέει αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξε εμάς ο Θεός συγχάρητη, ο ψάλτης να λέει αμήν όταν λέμε ψάλτη λέμε λαό. Γιατί αφού ο παπάς άλλαξε τη στροφή του λόγου πίσω στο Θεό και ο λαός πρέπει να μιλάει προς τον ιερέα και όταν ξέρετε τι είπα να πει το αμήν, σφραγίζει ο λαός τα λόγια του παπά. Και ξέρετε, η σφραγίδα είναι το πάνω. Γιατί δεν είναι το έγγραφο, έχει εγκυρότητα με τη σφραγίδα. Το αμήν του ψάλτη είναι η σφραγίδα στα λόγια του παπά. Αμήν. Αμήν.
Και μάλιστα πρώτα που έψαλε όλο το εκκλησίασμα, ο Άγιος Ιερώνυμος λέγει το αμήν. Τα φροντόδι αμήν. Τα φροντόδι αμήν. Φανταστείτε να μην. Αμήν. Αμήν. Τα φροντόδι αμήν. Είναι η σφραγίδα του αυτού του ιερέου, του λαού στα λόγια. Αυτά λοιπόν η Θεία Λειτουργία έχει, είναι πολύπεκτο δράμα. Δράμα. Ιδέ διάλογοι εκεί όταν προχωράει το δράμα και πάει, γίνεται διάλογοι, κάνουμε διαλόγους, είναι διάλογοι, πώς τους λέει, διάλογοι αυτό, τρομακτικοί, συγκλονιστικοί διάλογοι. Άνος χόμεντας καρδίας. Και εσείς τι λέτε? Και λέει ο Χρυσόστομος, αλήθεια, μήπως την έχετε αλλού την καρδιά? Λέτε έχουμε προς τον Κύριο, μήπως την έχετε αλλού την καρδιά? Κάπου ο Χρυσόστομος ερμηνεύει το ρητό, πάσα άνθρωπος ψεύτης. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Και για να αποδείξει ότι είναι ψεύτης, παίρνει το άνος χόμετας καρδίας, που λεγόταν τότε. Και λέμε έχουμε προς τον Κύριο. Δεν λέμε ένα ψέμα εκείνη την ώρα? Την έχουμε βέβαια, τον Χριστό τον αγαπάμε, αλλά όχι πάρα πολλά. Ναι. Έχουμε προς τον Κύριο. Λοιπόν, διάλογο αυτό. Ευχαριστήσουμε τον Κύριο, άξιον και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η διάλογη. Τώρα εκεί που εγώ έχω και μερικές διαφωνίες μέσα στα αυτά. Διαφωνίες μέσα στο... Όχι διαφωνίες, δηλαδή τα βλέπω κάπως γιατί διαφορετικά, τα βλέπα πρώτα. Να μικρό παιδάκι στο ιερό, άκουγα τον ιερέα που έλεγε «Δύναμις». Το ακούτε, το Άγιος ο Θεός. Έβγαινε ο ιερεύς και έλεγε «Δύναμις». Τώρα έλεγα εγώ, πώς ερμηνεύεται αυτό, τι είπα να πει «δύναμις». Και επειδή όταν ήμουν τα παιδιά, είχαμε πειρασμούς και θέλαμε, άντε να τα πάρω πειρασμούς, μένουμε κορόιδο στο σχολείο, μένουμε κορόιδο, είναι καθηγητέ. Ο καθηγητής με λέει «Κατλανάφτ, αντ κατλανάφτ». Λοιπόν, η μάνα μου ήταν, εγώ είμαι παιδί μιας καθαρίστριας και η μάνα μου ήταν καθαρίστρια γυμνασίου και οι καθηγητές της έλεγαν, μη είχε έναν μόνο, έναν. Και οι καθηγητές της έλεγαν, «Αι, μαύρα τα φοράς και εσύ, μαύρα θα τα φοράς και το παιδί σου». Αλλά η μάνα μου λέει, «Σας παρακαλώ, το παιδί είναι δικό μου και έχω εγώ την ευθύνη». Πάμε. Η καθαρίστρια πως μιλούσε στο προϊστάμενο, «Το παιδί είναι δικό μου και έχω εγώ την ευθύνη». Τέλος πάντων. Και αυτό μάλιστα θυμήθηκα, το έλεγε ο καθηγητής που η κόρη του αυτοκτόνησε. Και εγώ έψαχνα για να την βρω, τη συμμαθήτριά μου, την κόρη του, να μην αυτοκτονήσει. Ας πούμε, η καθαρίστρια, τέλος πάντων, το παιδί της φόρεσε μαύρα, αλλά αυτά τα μαύρα δεν τα αναλάσσουμε με τίποτε. Τι έλεγα λοιπόν, είχαμε πειρασμούς τότε. Και όταν ο Παπαχρίστος στην ενορία με έλεγε «δύναμις», ερμήνευα το «δύναμις», ότι σημαίνει δύναμη εναντίον των πειρασμών. Μπρος, μη μας νικήσουν οι πειρασμοί. Και αυτή η ερμηνεία, η όχι αληθινή, η όλη αθηνή, με κράτησε εμένα μέχρι το πανεπιστήμιο. Με αυτή την ερμηνεία, τη λανθασμένη ερμηνεία, κρατήθηκα μέχρι το πανεπιστήμιο. Ο παπάς λέει «δύναμις». Και όταν έρχονται οι πειρασμοί, τα θέλγητρα και τα φόβητρα, που είπαμε στο κήρυμα, λοιπόν εγώ έλεγα «δύναμις», έλεγα μέσα μου. Ετάκω από τον παπά μου. Η ερμηνεία που έδινα, επαναλαμβάνω, δεν ήταν σωστή, αλλά με κράτησε αυτή η ερμηνεία. Στο πανεπιστήμιο έμαθα ότι ο ύμνος «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος», που είναι γραμμένος στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου, ο ύμνος αυτός είναι των αγγέλων. Ψάλθηκε από τους αγγέλους, λέει εκεί το κεφάλαιο. Ποιος το ξέρει? Όποιος το ξέρει, να με δανείσετε ένα πεντακοσάρικο να δώκω σε αυτόν που το ξέρει. «Και γένετο του έννοι αυτού, που απέθανε νοζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμερον επί θρόνου, υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ειστήκησαν πέριψ, σεραφείμ, άγγελοι, εξπτέργες το ενή, και εξπτέργες το ενή, και τεσμένδησι τα καλύτουσι τα πρόσωπα, και τεθέδησι τους πόδας, γυναίκες ντυμένες στην εκκλησία». Οι άγγελοι κατακαλύπτωση τους πόδας. Εγώ κάτω, εκεί που είμαι, λέω,
Αμάν γυναίκες, έχετε ένα φόρεμα για το χορό, έχετε ένα φόρεμα για την κουζίνα, φόρεμα για τον περίπατο, κάντε και ένα φόρεμα για το Θεό και να λέτε αυτό το φόρεμα θα το έχω. Δεν θα είναι εξόπλωτο το φόρεμα. Λοιπόν, και τα δυσυπετώμενα και κραγέν, έτερον προς το έτερον, να οι δύο ψάλτες, τα δύο ψαλτήρια. Από το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐου και έκραγεν έτερον προς το έτερον. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαό. Ο ύμνος λοιπόν αυτός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, εψάλλει κατά την Αγία Γραφή από τους αγγέλους. Οι άγγελοι λέγονται δυνάμεις. Δεν λέγονται δυνάμεις. Θείων δυνάμεων ασωμάτων. Αμ γι' αυτό λέει δύναμις ο παπάς. Εδώ καλή ερμηνεία όταν πήγα στο όταν ήμουν φοιτητής. Λοιπόν, όταν έγινα παπάς, έδωκα τρίτη ερμηνεία, η οποία είναι σωστή. Ότι όχι έδωκα εγώ, τη βρήκα, τη βρήκα. Αλλά στο δημοτικό αυτά τα βιβλία είχα, τέτοια γράμματα λέει, τέτοια Ευαγγέλια, στο γυμνάσιο. Γιατί λέει ο παπάς, δύναμης.